Η τοποθέτηση επί της αρχής του νομοσχεδίου έχει μάλλον μια δυσκολία, θα έλεγα, καθώς οι διατάξεις του θα έπρεπε να χωρίζονταν σε δύο διαφορετικά Υπουργεία. Καθώς αντί να συζητάμε για τη σωφρονιστική πολιτική ενώπιον του Υπουργείου Δικαιοσύνης και για την κατεύθυνση που αυτή η πολιτική θα έπρεπε να έχει, ερχόμαστε να τη συζητάμε ενώπιον ενός Υπουργού ο οποίος έχει άλλες σίγουρα αρμοδιότητες. Έχουμε βέβαια ήδη εκφράσει με κάθε ευκαιρία την αντίθεσή μας στη σωφρονιστική πολιτική της κυβέρνησης, η οποία κάνοντας ένα βήμα από εκεί που, ή και παραπάνω, από εκεί που σταμάτησε η προηγούμενη, όχι μόνο δεν επιλύει τα σοβαρά προβλήματα των κρατουμένων στα σωφρονιστικά καταστήματα, αλλά τα οξύνει ακόμα περισσότερο. Και φυσικά, αυτό που διακρίνεται και στο παρόν νομοσχέδιο, αλλά συνολικά στον τρόπο που ασκείται και εφαρμόζεται η σωφρονιστική πολιτική, είναι ότι δεν διαθέτει όπως θα έπρεπε ένα συνολικό σχέδιο πρόληψης της εγκληματικότητας, επανένταξης των κρατουμένων στην κοινωνία μετά την αποφυλάκησή τους, δηλαδή να μπορεί και η σωφρονιστική πολιτική να παίξει πραγματικά το ρόλο της. Οι φυλακές όχι μόνο παραμένουν αποθήκες ψυχών, όπως εύστοχα έχουν χαρακτηριστεί, είναι ένα φαινόμενο που επεκτείνεται τελικά, αλλά έχουν μετατραπεί στις σημερινές συνθήκες της πανδημίας και σε υγειονομικές βόμβες, λόγω του έντονου συγκροτισμού, της απουσίας βασικών μέσων προστασίας της υγείας των κρατουμένων, όπως βέβαια και των ίδιων των εργαζομένων σε αυτές. Τα προβλήματα αυτά με πολλές ευκαιρίες τα αναδεικνύουν και οι ίδιοι εργαζόμενοι. Αυτό αποτυπώνεται με το μεγάλο αριθμό κρουσμάτων, ακόμη και νεκρών. Είναι αποκαλυπτική για την ιδιαίτερα ανησυχητική κατάσταση που επικρατεί η ανοιχτή επιστολή των 301 γυναικών κρατουμένων στον Ελαιώνα Θηβών. Βέβαια, σύμφωνα με την επιστημονική τεκμηρίωση και την απόφανση που με περισπούδαστο ύφος έκανε τις προηγούμενες μέρες ο κύριος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, σε πρόσφατη συνέντευξή του, προκειμένου να δικαιολογήσει την έλλειψη μέτρων προστασίας από τους 5.000 αστυνομικούς που κινητοποίησε για να καταστήλει τον αγωνιστικό γιορτασμό της επετείου του Πολυτεχνείου, μας ενημέρωσε ο κύριος Υπουργός ότι ο ιός δεν μεταδίδεται έξω στην ατμόσφαιρα, αλλά μόνο μέσα σε κλειστούς χώρους. Δεν θα μπω στον πειρασμό να σχολιάσω το πρώτο μέρος του αποφθέγματός του για το αν ο ιός μεταδίδεται ή όχι έξω στην ατμόσφαιρα. Δεν θα αναρωτηθώ ακόμα αν τα μέτρα για την προστασία της υγείας και των ίδιων των αστυνομικών, όπως τα καταγγέλνουν οι ίδιες οι ενώσεις τους, για τις συνθήκες που έγινε και η μεταφορά τους στην Αθήνα, για τα κρούσματα που παρουσιάστηκαν, για τις συνθήκες εργασίας τους, δεν θα πω στον πειρασμό να αναρωτηθώ αν αυτά τηρούνται έστω στους εσωτερικούς χώρους. Θα αναρωτηθώ όμως για τις φυλακές που αποτελούν τους κατεξοχήν κλειστούς χώρους. Γιατί δεν λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή της μετάδοσης του ιού σε αυτές? Εκτός αν τελικά αποφανθεί ο κύριος Υπουργός ότι ούτε σε αυτούς τους κλειστούς χώρους μεταδίδεται ο ιός. Έχουμε επίσης δηλώσει ευθύς εξ αρχής, το κάνουμε και με την παρούσα ευκαιρία και θεωρούμε ότι αν θέλετε δημιουργεί και περαιτέρω δυσκολίες για την εξέταση της σωφρονιστικής πολιτικής, ότι έχουμε δηλώσει τη διαφωνία μας στη μεταφορά των αρμοδιοτήτων της σωφρονιστικής πολιτικής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπως τελικά μόνο κατεφημισμών έχει ονομαστεί το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Και αυτό γιατί ενσαρκώνει με συμβολικό αλλά κυρίως και με πρακτικό τρόπο την κατασταλτική αντίληψη της κυβέρνησης όσον αφορά τη μεταχείριση των κρατουμένων, που οδηγεί στη στέρηση των δικαιωμάτων τους αλλά και της προοπτικής ουσιαστικής επανένταξής τους στην κοινωνία. Μια αντίληψη αντιδραστική και αδιέξοδη που τελικά ανακυκλώνει το πρόβλημα. Και αυτή η κατασταλτική αντίληψη και αυταρχική νοοτροπία διαχέονται και επεκτείνονται ακόμη και όσον αφορά το χώρο διεξαγωγής των ποινικών δικών, όπως ανακοινώθηκε μέσω της κατασκευής των νέων φυλακών, όπως για παράδειγμα αυτή στον Ασπρόπυργο, που θα αντικαταστήσει εκείνη του Κορυδαλού, όπου σχεδιάζεται η κατασκευή μέσα σε αυτές τις φυλακές δικαστικού μεγάρου, όπως το αποκαλεί το Υπουργείο στην ανακοίνωσή του, με 7 δικαστικές αίθουσες.
Δηλαδή, σχεδιάζεται να δικάζεται ακόμα μεγαλύτερος αριθμός, ίσως και ο μεγαλύτερος αριθμός των κατηγορουμένων κατά κανόνα πλέον στην πράξη και όχι κατ' εξαίρεση, με βάση ειδικά αιτιολογημένη δικαστική απόφαση όπως γινόταν μέχρι σήμερα, μέσα στη φυλακή, με ό,τι αρνητικό αυτό συνεπάγεται για τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης, για το κλίμα προκατάληψης που δημιουργείται σε βάρος του κατηγορουμένου και του τεκμηρίου αθωότητάς του, καθώς βέβαια και βασικών δικονομικών αρχών όπως της δημοσιότητας της δίκης και άλλα. Υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις σε αυτά τα ζητήματα και από το χώρο των νομικών. Την αντίληψη αυτή λοιπόν που επικρατεί στην κυβέρνηση για τη σοφρονιστική πολιτική επιβεβαιώνουν και ενισχύουν οι προτινόμενες ρυθμίσεις του πρώτου μέρους του νομοσχεδίου που αφορούν αυτά την σοφρονιστική νομοθεσία. Συγκεκριμένα και ενδεικτικά, θα πούμε και πιο αναλυτικά αύριο στην κατάρθρο συζήτηση, με το άρθρο 1 εναρμονίζονται ουσιαστικά οι διατάξεις του σοφρονιστικού κώδικα σχετικά με τον ορισμό των μελών της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών με βάση την αρνητική κυβερνητική απόφαση για τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του σοφρονιστικού συστήματος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Επιπλέον αρνητικό είναι το γεγονός ότι αφαιρείται από την προηγούμενη σχετική διάταξη η υποχρέωση συνεδρίας της Επιτροπής δύο φορές το μήνα τουλάχιστον, όπως προβλεπόταν, γεγονός που θα θέσει εμπόδια στην ταχεία εξέταση των σχετικών ετοιμάτων των κρατουμένων. Ακολούθως, με δεδομένες τις τεράστιες ελλείψεις νοσηλευτικό και γενικότερα προσωπικό στις φυλακές, η μεταφορά των κρατουμένων σε εξωτερικά νοσηλευτικά ιδρύματα γίνεται από κατεξαίρεση περίπτωση σε κανόνα. Είναι προφανές πως η υπερφόρτωση των εξωτερικών νοσοκομείων με κρατούμενους ασθενείς, οι οποίοι συνοδεύονται φυσικά από σωρία αστυνομικών, ήδη και οι ίδιοι υπάρχει υπόμνημα των αστυνομικών που φρουρούν τους νοσηλευόμενους, που μιλάνε για τα, αναφέρουν τα έντονα προβλήματα που υπάρχουν στην κατάσταση αυτή. Θεωρούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο πάει να το λύσει το Υπουργείο αποτελεί στην ουσία μετάθεση του προβλήματος και όχι λύση. Πρωτίστως όμως η υγεία των κρατουμένων επιβάλλει την ύπαρξη στελεχωμένου και εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού, το οποίο θα είναι σε θέση να επιλαμβάνεται άμεσα της ιατρικής φροντίδας των κρατουμένων που χρήζουν βοήθειας, με συνεχή δηλαδή παρουσία μέσα στα καταστήματα κράτησης. Σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να επιληθεί άμεσα και το πρόβλημα στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλού σχετικά με το ψυχιατρικό νοσοκομείο, το οποίο εξυπηρετεί κατά βάση άντρες κρατούμενους, ενώ οι γυναίκες αναγκάζονται να εξυπηρετούνται από εξωτερικά ψυχιατρία. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο μεταξύ άλλων μας είχε τεθεί υπόψη σε αντιπροσωπεία του κόμματος που επισκέφτηκε τις φυλακές Κορυδαλού. Σημαντικό και ενδεικτικό της παραπάνω αυταρχικής νοοτροπίας είναι και το ζήτημα της συρρήκνωσης των δικαιωμάτων των κρατουμένων σε σχέση με τις άδειες όπως ρυθμίζεται στο ίδιο άρθρο. Αφενός βέβαια με την αύξηση του χρόνου της ποινής που θα πρέπει να έχει εκτιθεί για τη χορήγησή τους και αφετέρου με τη μείωση του επιμέρους χρόνου της διάρκειάς του από σε 1-5 ημέρες, από 1-6 όπου προβλεπόταν. Είναι πραγματικά προβληματικό και δεν εξηγείται από το Υπουργείο γιατί συνδέεται με αυτόν τον τρόπο, αν θέλετε, και γιατί δυσκολεύεται και αυτή η δυνατότητα των κρατουμένων να πάρουν άδεια με βάση μόνο το χρόνο έκτησης ποινής και όχι με βάση άλλα χαρακτηριστικά και τη συμπεριφορά των κρατουμένων. Χαρακτηριστικές και ιδιαίτερες αρνητικές είναι στο άρθρο 3. Είναι οι διατάξεις που εισάγονται σχετικά με τις οποίες αυστηροποιούνται και οι προϋποθέσεις για τη μεταγωγή στις αγροτικές φυλακές. Ενώ βέβαια εξαιρούνται από τη μεταγωγή τους σε αυτές, με διάταξη μάλιστα που δεν προβλεπόταν στο αρχικό νομοσχέδιο που δόθηκε στη διαβούλευση αλλά προστέθηκε εκ των υστέρων, οι καταδικαστέντες για τρομοκρατία εισάγονται, αν θέλετε, με αυτόν τον τρόπο και έναν διαχωρισμό με επιλεκτικό τρόπο και με μη αποδεκτά επιστημονικά νομικά κριτήρια, κατηγοριοποιούντας τους κρατούμενους όχι με βάση τα ατομικά χαρακτηριστικά, την ατομική τους συμπεριφορά στη φυλακή όπως θα έπρεπε, αλλά αποκλειστικά με βάση το αδίκημα για το οποίο έχουν καταδικαστεί στο όνομα και της επικινδυνότητάς του. Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά είναι σαν να αρνίστηκε το ρόλο, το σοφρονιστικό ρόλο που θα έπρεπε να έχει η κράτηση των κρατουμένων στις φυλακές.
Γιατί τότε με αυτή τη λογική που εισάγει το νομοσχέδιο και που ακολουθεί το Υπουργείο, να μην εξαιρεθούν από αυτή τη δυνατότητα και όλοι οι καταδικαστέντες εγκληματίες ναζιστές της Χρυσής Αυγής. Να εξαιρεθούν ρητά και αυτοί. Θεωρεί δηλαδή η κυβέρνηση ότι έχουν μικρότερη επικινδυνότητα σε σχέση με άλλους κρατούμενους. Επίσης, με τις διατάξεις των άρθρων 9, 11 και 12, αποκαλύπτεται και αποτυπώνεται, αν θέλετε, η έλλειψη βούλης της κυβέρνησης να λάβει ουσιαστικά μέτρα για τη στήριξη και επανένταξη των κρατουμένων που αποφυλακίζονται, με τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση θέσης εργασίας, αλλά και, καθώς και για την αντιμετώπιση της τεράστιας υποστελέχωσης των σωφρονιστικών καταστημάτων με επαρκές και κατάλληλα καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό. Θα αναφερθούμε πιο αναλυτικά στα άρθρα αυτά και στην αυριανή συνεδρίαση. Σε σχέση τώρα με το δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου, δεύτερο και τρίτο μέρος του νομοσχεδίου, θα τοποθετηθεί και ο συνάδελφος ο Νίκος ο Παπαναστάσης στη συνέχεια. Θα τοποθετηθούμε και αναλυτικά αύριο στην κατάρρευση του συζήτηση, αφού ακούσουν και για κάποια θέματα και τους προσκεκλημένους φορείς. Ενδεικτικά, σε σχέση με το δεύτερο μέρος, με την ανασύσταση του Ταμείου, να πω που σήμερα ουσιαστικά αναβιώνει, είναι χαρακτηριστικό και θα πρέπει, αν θέλετε, να μην διαφεύγει από τις προσοχές μας, ότι το πρώην ΤΕΑΠΑΣΑ που αναβιώνει τις σημερινές ρυθμίσεις, και αυτό ουσιαστικά δεν εξαιρέθηκε από τις συνέπειες των αντιλαϊκών, αντιασφαλιστικών πολιτικών όλων των κυβερνήσεων. Ήταν ένα εύρωστο ταμείο το οποίο λαϊλατήθηκε κατά εξακολούθηση και με τεράστια απώλεια των οικονομιών των ασφαλισμένων, είτε πρόκειται για απώλειες των επιμέρους ταμείων που τζογαρίστηκαν στο χρηματιστήριο, είτε βέβαια από το γνωστό ληστρικό κούρεμα του PSI που έκλεψε από τις τσέπες των ασφαλισμένων τους κόπους μιας ζωής, και γι' αυτό το έγκλημα ούτε βρέθηκε κανένας να λογοδοτήσει, ούτε βέβαια και αποκαταστάθηκε ποτέ η ζημιά ως όφιλε. Αυτές τις συνέπειες τις βιώνει βέβαια σήμερα και το ενεργεία προσωπικό και οι απόστρατοι. Ωστόσο, σε σχέση με τις προτινόμενες διατάξεις και την αναβίωση του Ταμείου, επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να, επειδή κατά κύριο λόγο είναι τυπικές οι διατάξεις, ότι μας ανησυχεί και θα πρέπει να καθησυχάζει τους ασφαλισμένους αστυνομικούς, πυροσβέστες και πολιτικούς υπαλλήλους η κατεύθυνση των σχεδιασμών της κυβέρνησης, των αντιασφαλιστικών σχεδιασμών, που δεν θα εξαιρέσει βέβαια και αυτό το κλάδο. Γι' αυτό είμαστε, αν θέλετε, και επιφυλακτικοί σε σχέση με αυτές τις διατάξεις νόμου που φέρνει η κυβέρνηση και αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία. Για τα υπόλοιπα, για το τρίτο μέρος, θα τοποθετηθεί και ο Νίκος ο Παπαναστάσης. Επί της αρχής τοποθετούμαστε κατά του νομοσχεδίου, κυρίως γιατί νομίζουμε ότι ο βαρύτερος όγκος, αυτό που βαρύνει, αν θέλετε, είναι τα ζητήματα της σωφρονιστικής πολιτικής, τα οποία λύνει προς αντιδραστική κατεύθυνση του παρόν νομοσχέδιου. Ευχαριστώ.